Έχει ένα σχέδιο ο Θεός, ωραίο σχέδιο, όλα του Θεού είναι ωραία, που θα βοηθήσει και θα σώσει με την θρησκευτική και θεολογική ορθόδοξη έννοια του όρου σώσει, θα σώσει και τους καλοπροαίρετους Τούρκους, Ω? όπως θα σώσει και τους καλοπροαίρετους Έλληνες. Δεν είναι όλοι καλοπροαίρετοι οι δικοί μας. Όπως και θα σώσει όλους τους καλοπροαίρετους Γερμανούς, Αμερικάνους, ε, όλες τις φυλές, τους Κινέζους, τους Αφρικανούς. Ο Θεός πλέον έχει μεγάλο σχέδιο, το οποίο άρχισε η ανάπτυξη αυτού του σχεδίου από τη Συρία. Και θα κάνει μια τεράστια ανεχήρηση στην ανθρωπότητα. Η αχήρηση είναι απαραίτητη. Πώς ένας άνθρωπος έχει γεμίσει όγκους, πανκαρκίνωση, το αίμα του δηλητηριάστηκε, πρέπει να κάνει αποτοξίνωση, μετά πρέπει να κάνει και χείριση, ε? για να αποκατασταθεί η υγεία της ανθρωπότητας. Πρέπει λοιπόν αυτά τα, τα πικρά γεγονότα να πραγματοποιηθούν. Από αυτά τα πικρά γεγονότα, ο Χριστός θα βγάλει κλική. Άλλους θα τους πάρει γρήγορα στην αιώνια ζωή. Έλεγε η Αγία Ματρόνα, για αόματος της Ρωσίας, νομίζω το 1952 κοιμήθηκε, έλεγε πριν τον μεγάλο τρίτον παγκόσμιο πόλεμο, πολύ καλοπροαίρετη αλλά αδύναμη λιγάκι στην πίστη και σε κάποια παθάκια που έχουν, θα τους πάρει ο Θεός πριν τον πόλεμο. Άλλους με ατυχήματα και άλλους με ανίατες ασθένειες. Ακούς. Δηλαδή αυτό που αρχίσαμε τώρα να ζούμε με τον κορονοϊό και άλλα και άλλα και οι σεισμοί που λένε μερικοί ότι έρχονται και οι καταποντισμοί και 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 και. Λοιπόν, όλα αυτά είναι για να πάρει άλλους πριν τον Παγκόσμιο Πόλεμο, ε? είτε με ατυχήματα είτε με ασθένειες ανίατες. Και πού να τους πάρει. Στην αιώνια ζωή, όχι στο θάνατο. Και το άλλοι κατά τη διάρκεια του πολέμου θα φύγουν. Ε? Αυτοί μάλλον θα είναι οι κακοπροαίρετοι. Οι άνθρωποι που δεν έχουν μετάνοια, που δεν πιάσαν τα μηνύματα του Χριστού, ε? τα email του Χριστού και τα fax του Χριστού που μας στέλνει συνεχώς και μας λέει «Ξυπνάτε, μετανοήστε» ε? και εμείς λεμμένομε και νοσταλγούμε τη διεφθαρμένη μας καθημερινότητα που είχαμε πέρσι και πρόπερσι. Ε? Να τρέχουμε όλοι Άιρων και Κάιρων, παντού να κάνουμε διακοπές, οι θρήσκοι να τα ονομάσαν τις διακοπές και τα ταξίδια προσκυνήματα. Ε, δεν έχουμε να αφήσει προσκύνημα που δεν επήγαμε, Κι εγώ που τα λέω αυτά τα πράγματα. Και τελικά να μην είμαστε προσκυνήτες του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί στην καρδιά μας από την ώρα του μυρώματος μας. Μα τι τραγικό πράγμα είναι αυτό. Ε? Να μην το αναγνωρίζουμε το Άγιο Πνεύμα που είναι συγκάτοικός μας. Λοιπόν, αφού δεν το αναγνωρίζουμε με το καλό θα επιτρέψει ο Θεός να γίνει μέσα από κάποιες παιδαγωγίες όπως ονομάζονται από τον Άγιο Ισαάκ το Σύρο. Ε? Παραδόξως η σύγχρονη παιδαγωγία που έρχεται ξεκίνησε από την πατρίδα του Αγίου Ισαάκ, από τη Συρία. Ε. Θα δοκιμαστεί και η Κρήτη, η Ρόδος, η Κύπρος η Λέσβος και άλλα νησιά. Θα γίνει ο μεγάλος πόλεμος εκεί στο Βόσπορο. Θα περάσει και η Αμερική μεγάλες δοκιμασίες για να πληρώσει και αυτή τα αμαρτήματα και τα εγκλήματα σε πολλούς πολλούς λαούς που έκαμε. Η Νέα Βαβυλώνα που περιγράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στην Αποκάλυψη. Η Αμερική θα γίνει μερική έλεγε ο Άγιος Γέροντας Βασίλειος ο Καυσοκαλυβίτης η Αμερική θα μείνει μερική. Τι σημαίνει δεν ξέρω. Εγώ τα πιστεύω αυτά παιδί μου. Και επειδή τα πιστεύω οφείλω ως επίσκοπος να μοιράζομαι την πίστη μου με τους ανθρώπους. Ε, εγώ δεν θέλω να εκφοβίζω ούτε να πανικοβάλλω προς Θεού. Αλλά αν τα ακούσματα αυτά έστω και έναν άνθρωπο το βοηθούν να οδηγηθεί στη μετάνοια, ε, η απόπειρά μου επέτυχε. <laughs> Κι ας γράφουν ότι θέλουν μερικοί ελλαδίτες αρχιερείς εναντίον του προφητικού λόγου. Δεν εξέπνευσε το Πνεύμα του Άγιον. Και ένα από τα μεγαλύτερα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος είναι το προφητικό χάρισμα. Δεν το έχω εγώ. Όχι, εγώ προφητολόγος είμαι, όχι προφήτης. Αλλά δεν σου κρύβω ως πονηρός Κύπριος που είμαι θέλω το κέρδος μου στην αιώνια ζωή και τι λέει το Ευαγγελιό μου μας ο δεχόμενος προφήτην εις όνομαν προφήτου μισθών προφήτου λείψεσθε. Σε αυτόν τον μισθόν αποβλέπω του ενός συνανθρώπου μου που θα ακούσει όλα αυτά και θα μετανοήσει. Τώρα αυτός θα είναι Έλληνας, αν θα είναι Τούρκος, μπορεί να είναι Τούρκοι αυτοί. Διότι δηλαδή σου λέω, μας λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, που δεν έπεσε έξω ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, σε καμιά του προφητεία. Το εν τρίτον λέει των Τούρκων, θα πιστέψουν. Μα ξέρετε πόσο είναι το εν τρίτον των σημερινών Τούρκων, είναι 24 εκατομμύρια. Ε? δύο Ελλάδες δηλαδή. Τρεις, πώς, τρεις Ελλάδες, όχι δύο. Λοιπόν, έλεγε ο Άγιος Αφιλόχιος της Πάτμου ότι πρέπει να διαφυλαχθεί η ρίζα. Γι' αυτό και έγινε η, η προσφυγιά των Μικρασιατών, των Ποντίων, των Κωνσταντινοπολιτών. Ε? Και αυτή η ρίζα είναι μετά για να ε, κάνει τον εκχεντρισμό, δηλαδή να κάνει τον εμβολιασμό ε, Στην άμπελον της Μικράς Ασίας που τώρα λέγεται Τουρκία αλλά έχει παραμείνει και είναι Μικρά Ασία Έτσι. Τι να πούμε... Ναι. Είναι μεγάλο το σχέδιο του Θεού, δεν είναι μόνο για την Ελλάδα και την Τουρκία και την Κύπρο. Μην ξεχελιόμαστε από μια αλήτρωτη πατρίδα που έχουμε και ιδιαίτερα εμεί οι Κύπροι το ζούμε. Ε? Και η Μητρόπολη του Μόρφου το ζει κατεξοχήν αυτό. Μην ξεχελιόμαστε όμω μόνο από τα δικά μα πολιτικοκοινωνικά προβλήματα. Όλη η ανθρωπότητα συσθενάζει από τι αμαρτίε μα από τις εκτρώσεις, από τις βλασφημίες, από τις μαγείες, από τις σατανολατρία που υπάρχει, από τα παραφύσιν νομοσχέδια και τα αφύσικα, αφύσικες πρακτικές που κάνουν εντός και εκτός γάμου, πολύ πολύ δυστυχώς των ανθρώπων και άλλα και άλλα που εσχρώνεστην και λέγειν. Λοιπόν, οπότε... Όπως διαβάζομαι και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη, ιδιαίτερα η Παλαιά το τονίζει αυτό. Οι πράξεις μας, οι αμαρτίες μας, τα αρνητικά μας, επηρεάζουν τα ψυχικά μας και τα πνευματικά μας. Ε, τώρα μαζεύτηκε, μαζεύτηκε, μαζεύτηκε όλη αυτή η επιρροή αυτής της αμαρτίας που προανάφερα, των αμαρτιών που προανάφερα, η ενέργεια, η μαυρίλα, ε, η σατανική ενέργεια μαζεύτηκε και τώρα θα πληρώσει το κάθε έθνος και η Τουρκία και εμείς και όλες οι χώρες, το κάθε έθνος θα πληρώσει αδελφέ μου το λογαριασμό. Αυτό είναι. Τώρα είναι καιρή εθνών που εισήλθαμε. Φαίνεται ότι η καημένη Τουρκία και η Αμερική και μερικές ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, όπως η Ιταλία, ε, η Αγγλία, θα πληρώσουν ε, πολύ πολύ και δεν θα πληρώσουν κάτι που δεν τους ανήκει. Ο καθένας έχει τα δικά του και το να πληρώσεις, είναι σκληρός όρος το ξέβρο, ε, είναι όμως ένας όρος κατανοητός σε μια εποχή που όλα αγοράζονται και πουλιούνται. Το μόνο που δεν αγοράζεται και δεν πουλιέται αλλά προσφέρεται δωρεάν όποιος θέλει είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Είναι η μετάνοια. Είναι τα μυστήρια του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος. Εμείς αυτά να ποθήσουμε, αυτά να θέλουμε και έχει ο Θεός για όλους τους ανθρώπους, έχει και για την Κύπρο, έχει και για την Ελλάδα.